Φαρμακευτική αγωγή. Για να κατανοήσουμε τη φαρμακευτική θεραπεία της πάθησης, θα πρέπει να γνωρίσουμε τους τρεις παράγοντες από τους οποίους καθορίζονται τα συμπτώματα του ασθενή. Ο πρώτος παράγοντας είναι η νεύρωση του προστάτη και της κύστης. Ο προστάτης, αλλά και ο αυχένας της κύστης, δηλαδή το τμήμα της κύστης που ενώνεται με την ουρήθρα, έχουν μυϊκές ίνες που μέσω νεύρων μπορούν να συσπώνται και να χαλαρώνουν. Τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τη σύσπαση λέγονται αδρενεργικά. Στις απολήξεις αυτών των νεύρων εκρίνεται μια ουσία, η νορεπινεφρίνη, που προκαλεί σύσπαση τόσο του αυχένα της κύστης όσο και του προστάτη, όταν συνδέεται σε ειδικούς υποδοχείς, τους αδρενεργικούς υποδοχείς. Η πρώτη κατηγορία φαρμάκων λοιπόν που χορηγούνται λέγονται αποκλειστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, επειδή δεσμεύουν τους αδρενεργικούς υποδοχείς και έτσι η νορεπινεφρίνη δεν μπορεί να δράσει. Τελευταία δεδομένα μάλιστα δείχνουν ότι τα φάρμακα αυτά ασκούν την ευεργητική τους δράση στην ούρηση, ενεργοποιώντας και νευρικές οδούς έξω από τον προστάτη. Κύρια παρενέργεια των φαρμάκων αυτών είναι η μικρή πτώση της αρτηριακής πίεσης που εκδηλώνεται συνήθως ως ζάλι και αδυναμία, καθώς και η αδυναμία εξπερμάτισης. Ο δεύτερος παράγοντας που καθορίζει τα συμπτώματα είναι το μέγεθος του προστάτη. Όσο μεγαλώνει ο αδένας, τόσο δυσκολεύει η ούρηση. Η αύξηση του αδένα γίνεται μόνο με την παρουσία μιας ορμόνης, της διυδροτεστοστερόνης, DHT. Αυτή παράγεται από τη γνωστή ανδρική ορμόνη, την τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη μετατρέπεται στον προστάτη σε διυδροτεστοστερόνη από το ένζυμο 5α αναγωγάση. Έτσι, για να μειώσουμε το μέγεθος του αδένα και να συρρυκνώσουμε τον προστάτη, χρησιμοποιούμε τους αναστολείς της 5α αναγωγάσης. Συνήθως χορηγούνται σε ασθενείς με προστάτη πάνω από 40 γραμμάρια και πετυχαίνουν μείωση του όγκου κατά 15 έως 25% σε διάστημα 6 μηνών. Ως παρενέργεια αναφέρεται η πιθανή ελάττωση της ερωτικής επιθυμίας και ίσως προβλήματα στήσης. Οι αναστολείς της 5α αναγωγάσης προκαλούν πλασματική μείωση του PSA έως και 50%, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην παρακολούθηση του ασθενή. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα χάπι που συνδυάζει τις δύο κατηγορίες φαρμάκων, αφού περιέχει α αποκλειστή που χαλαρώνει τον αδένα και αναστολέα της 5α αναγωγάσης που τον συρρυκνώνει. Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με τη λειτουργία της κύστης. Πολλές φορές η κύστη παρουσιάζει διαταραχές της νεύρωσής της, με αποτέλεσμα να συσπάται ακούσια σε όγκους ούρων μικρότερους από τον φυσιολογικό, δηλαδή κάτω από τα 400 ml. Τότε μιλάμε για υπερδραστηριότητα της κύστης. Αυτή βέβαια η υπερδραστηριότητα είναι αναμενόμενη στην υπερπλασία του προστάτη στην προσπάθεια της κύστης να αδειάσει. Όμως όταν συνυπάρχει σε παθολογικά επίπεδα, τότε η συχνουρία, η νυκτουρία και η επιτακτική ούρηση επιδεινώνονται σημαντικά ακόμα και σε ασθενείς με ήπια απόφραξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούμε μαζί με τα φάρμακα που δρούν στον προστάτη και τα λεγόμενα αντιχολινεργικά φάρμακα. Αυτά δρούν σε ειδικούς υποδοχείς των νεύρων της κύστης και περιορίζουν τις ακούσιες συσπάσεις της, επιτρέποντας να αποθηκεύσει περισσότερα ούρα. Κύριες παρενέργειες των φαρμάκων αυτών είναι η ξηροστομία και η δυσκυλιότητα. Σε ασθενείς με σοβαρή απόφραξη μπορεί να προκαλέσουν αδυναμία κένωσης της κύστης και σπάνια επίσχυση ούρων. Για την φαρμακευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της υπερτροφίας του προστάτη έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ευρύτατα και πολλά φυτικά σκευάσματα όπως είναι το Serenol Repens και το Pygeum Africanum. Παρότι έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα, οι δόσεις της διάφορης συσκευασίας ποικίλουν και όταν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να γίνεται με υπόδειξη του ιατρού. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η χρήση της δεσμοπρεσίνης, ενός συνθετικού ανάλογου της αντιδιουρητικής ορμόνης για την αντιμετώπιση της νυκτουρίας σε ασθενείς με μεγάλη νυκτερινή παραγωγή ούρων. Το φάρμακο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν δίνεται σε άνδρες με συνυπάρχοντα καρδιαγγειακά προβλήματα ή σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας. Μια ακόμη κατηγορία φαρμάκων, η αναστολή της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5, τα γνωστά φάρμακα για την αντιμετώπιση της θητικής δυσλειτουργίας, έχουν δείξει ότι βελτιώνουν αποτελεσματικά και τα συμπτώματα της ούρησης σε ασθενείς που πάσχουν από υπερπλασία προστάτη.
Η ημερήσια χορήγησή τους είναι μια ελκυστική μελλοντική πρόταση για ασθενείς με διαταραχές ούρησης και αισθητική δυσλειτουργία.